Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο έχει μειωθεί και δεν ξέρουμε και πώς ακριβώς συμμετέχει η παράμετρος του χρόνου. Είναι πολλά τα στοιχεία που δεν ξέρουμε και συνεχίζουν να είναι απροσδιόριστα. Ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από την μέρα που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένοι δεν έχουν ανταποκριθεί. Δεν κάνουν δηλαδή καθόλου αντισώματα. Αυτό γιατί συμβαίνει. Πρώτον, γιατί οι ηλικιωμένοι δεν κάνουν πρωτεϊνοσύνθεση, δηλαδή δεν φτιάχνουν πρωτεΐνες για το ίδιο του το σώμα. Ένας γέρος δεν μπορεί να κάνει γυμναστική, να κάνει μπράτσα, αυτό το κάνουν μόνο οι νέοι, γιατί δεν έχει μεγάλη αναβολική ικανότητα. Το εμβόλιο αυτό ας πούμε εμβόλιο, έχει δύο φάσεις που δουλεύει. Στην πρώτη πρέπει να συντεθεί, να γίνει δηλαδή πρωτεϊνοσύνθεση της ακίδας. Εάν ο οργανισμός μας είναι εξουθενωμένος ή πολύ γερασμένος, δεν πρόκειται να συνθέσει αυτή την πρωτεΐνη και επομένως δεν πρόκειται να δημιουργήσει και ανοσοαντίδραση. Το δεύτερο είναι ένα νοσοκατασταλμένος. Σε αυτή την περίπτωση, είτε φυσική ανοσοκαταστολή από μία νόσο, είτε τεχνητή, γιατί παίρνει μια θεραπεία με κορτιζόνη, γιατί έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα ή οτιδήποτε, σημαίνει ότι θα παράγεται η ακίδα, αλλά δεν θα βγαίνουν εξουδετερωτικά αντισώματα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ακίδα από μόνη της είναι βλαπτική για τον άνθρωπο. Άρα, αν κάποιος είναι ανοσοκατασταλμένος και τον εμβολιάσουμε, μπορεί να παράγεται ακίδα η οποία δεν εξουδετερώνεται και η οποία μπορεί να τον βλάψει. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός με αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανοσοκατασταλμένοι. Άρα, λοιπόν, έχουμε δύο λόγους που το εμβόλιο μπορεί να μην δουλέψει καθόλου. Αυτούς τι θα τους κάνουμε. Αυτοί κανονικά είναι προτεραιότητα για να πάρουν αντισώματα. Αν λοιπόν έπαιρνα εγώ πολιτικές αποφάσεις, θα έλεγα οι ανοσοκατασταλμένοι οποιασδήποτε αιτίας δεν θα εμβολιαστούν. Εάν κολλήσουν και επειδή μπορεί να υποτροπιάσουν, γιατί είναι σε ανοσοκαταστολή, έχουν απόλυτη ένδειξη να τους δώσουμε θεραπευτικά αντισώματα. Αυτό θα τους έσωσε όλους για αρχή. Το δεύτερο που θα έκανα ήταν να αποφασίσω ποιοι πραγματικά έχουν κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά. Αυτοί που έχουν BMI πάνω από 40, αυτοί που είναι πάνω από 70 κτλ. Αυτούς τους ανθρώπους, εάν δεν επιθυμούσαν να εμβολιαστούν και αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι, εάν κολλούσαν, επίσης θα τους έκανα τα αντισώματα. Ανθρώπους σαν τη δική μου κατηγορία, που κάνουν βαριά αριθμία και είμαι και λίγο βαρύς και είμαι 60 χρονών. Δηλαδή σαν άτομο έχω ένδειξη εμβολιασμού, εγώ λοιπόν εμβολιάστηκα. Αλλά έχουν περάσει 9 μήνες. Εγώ δικαιούμαι φάρμακο, θεωρητικά δικαιούμαι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω εμβόλιο με τρίτη δόση και να μην δικαιούμαι φάρμακο. Εάν έκανα τρίτη δόση, θα έπρεπε να έχει ένδειξη για την κατάστασή μου. Για μένα δεν έχει ένδειξη ότι τρίτη δόση εμβολιασμού, γιατί έχει ένδειξη μόνο για νοσοκατασταλμένους. Οι άλλοι το κάνουν κουτουρού. Δεν έχουμε στοιχεία. Άρα λοιπόν εγώ είμαι επίσης ένας άνθρωπος που μετά το εξάμηνο, οχτάμηνο, δικαιούμαι, εάν νοσήσω πρώτη δεύτερη μέρα, την χρήση του αντισώματος. Άρα λοιπόν έχουμε λογικούς αλγόριθμους στην κλινική φαρμακολογία να προσδιορίσουμε ποιοι ασθενείς το χρειάζονται και ποιοι δεν το χρειάζονται ή σε ποιους μπορεί να είναι και βλαπτικό. Άρα λοιπόν, αν μας ρωτήσει κανένας, θα του εξηγήσουμε σε ποιους πρέπει να το κάνει. Εάν δεν μας ρωτήσει, μάλλον θα το ξανακάνει κουτούρου. Η τρίτη δόση δεν είναι για όλους. Έχει πάρει μία σύσταση, ούτε καν άδεια, μόνο για νοσοκατασταλμένους. Όλοι οι άλλοι που πάνε και την κάνουν κουτουρού. Δεν έχουν ιδέα αν θα τους ωφελήσει, θα τους βλάψει. Δεν έχουμε στοιχεία. Άρα λοιπόν κακώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Πλέον το πρόβλημα της υγείας, το πρόβλημα της λίμωξης έχει σταματήσει να είναι υγειονομικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Ουσιαστικά αγόμεθα και φερόμεθα από πολιτικές αποφάσεις. Και το τραγικό στη χώρα μας είναι ότι έχει με κάποιο μηχανισμό ομονοήσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου και είναι όλοι μαζί. Λες και αυτοί ξέρουν καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρουν καλύτερα όλοι αυτοί οι οποίοι η μισή είναι ανεπάγγελτοι και η άλλη μισή δεν έχουν ασκήσει την επιστήμη τους που ακόμα και να ήταν σχετική, έχουν να την ασκήσουν 10-20 χρόνια. Δηλαδή, από πού αντλούν αυτή τη γνώση και αυτόν τον τζαμπουκά, να μου επιτραπεί έκφραση, ώστε να κάνουν υποχρεωτικό ένα προϊόν που αν το δούμε με αυστηρά κριτήρια είτε επιστήμης είτε φαρμακευτικής νομοθεσίας, δεν θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικό. Ακόμα δηλαδή και με βασικά ανθρώπινη λογική. Άρα λοιπόν κάνουν πράγματα εις βάρος της δημοκρατίας, γιατί η θεσμοθέτηση αυτών των αδειών είναι δημοκρατική, εις βάρος της δημοκρατίας διότι παραβιάζουν το ανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης
Και από εκεί και πέρα κάνουν πράξεις κουτουρού που πραγματικά δεν είμαι σε θέση εγώ να τις παρακολουθήσω πλέον. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν θέλω να μπαίνω σε εξηγήσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν έχω δεδομένα να δώσω βάσιμες επιστημονικές εξηγήσεις, θα αναγκαστώ να καταφύγω στη συνωμοσιολογία, κάτι που δεν μου πολύ αρέσει, γιατί ούτε φλιτζάνου είμαι ούτε χαρτορίχτρα. Δεν γίνεται δηλαδή να σταματήσω τη δική μου λογική στα 60 μου για να ακολουθήσω μια λογική, ξέρω εγώ, εναλλακτική σκέψη με άλλους τρόπους. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν πάει το μυαλό μου.